Λοιπόν, τελευταίο μέρο τη εκπομπή και όπω σα είχα προαναγγείλει από την αρχή τη εκπομπή μα, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο ελευθερία Αυγενάκη. Σε μία μέρα, βέβαια, που το ενδιαφέρον είναι ε, σε πολλά επίπεδα, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Κυρίαρχο θέμα είναι, βέβαια, το κομμάτι τη καταβολή των επιδοτήσεων. Ωστόσο, είναι μια σειρά ζητημάτων αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη που αφορούν την mm. Κρήτη και αφορούν και το νησί μα. Τον χρόνο που έχουμε, φυσικά, θα προσπαθούμε, σύ, κύριε Υπουργέ, να τα θέσουμε όλα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα χρόνια πολλά και εσάς, και Στου τηλεθεατέ, εύχομαι υγεία, χαρέ και προκοπή σε όλο τον κόσμο. Επίση, σα ευχαριστούμε και, και χρόνια πολλά. Τώρα, η ε, Υπουργεία είναι η μέρα τη καταβολή των mm -hmm, επιδοτήσεων. Mm -hmm. Μάλιστα, οι παραγωγοί περίμεναν ότι θα τι δουν και λίγο νωρίτερα, δύο ημέρε πριν. Okay. Φαίνεται ότι δεν και... υπήρχε τέτοια ενημέρωση. Ήταν τα διάφορα, Οι διάφορε πληροφορίε που κυκλοφορούν mm -hmm. στα καφενεία. Η ημερομηνία είχε δοθεί. Ωστόσο, σήμερα να, να ενημερώσουμε ότι έχουν καταβληθεί. 451 εκατομμύρια έχουν κατατεθεί στι στις τράπεζες. Σε κάποιες τράπεζες θα, θα, κάνουν δύο μέρες να εμφανιστούν. Αλλά τέλος πάντων 451 εκατομμύρια βασική, αναδιανεμητική και γιάνγκ έχουν, καταβληθεί, έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των αγροτών. Παρόμοια, παρόμοιο ποσό θα είναι και την επόμενη εβδομάδα. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν... Συνολικά, μέχρι τέλο του χρόνου θα καταβάλουμε περίπου 980 εκατομμύρια ενισχύσει στου αγρότε μα. Τώρα, το ερώτημα, έγιναν σωστά οι καταβολέ. Σα απαντώ πω όχι. Το είχα πει άλλωστε την πρώτη στιγμή και επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά του και ούτε να κρύβομαι και ούτε να προσπαθώ να οραποιώ την κατάσταση, ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε εντοπίσει και συναντήσει που κάναμε και πριν, ένα μήνα περίπου, με αντιπροσωπείε κτηνοτρόφων, αγροτών από όλο τον Ομό, από όλη την Κρήτη παρουσίαση του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων, είχα πει την αλήθεια. Μέχρι ότου αυτή η διοίκηση παραμένει ω έχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ευαγγέλη Σιμανδράκο, μαζί με τρία-τέσσερα κορυφαία διοικητικά ε, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρί να σημαίνει ότι όλοι πάλι το του μπαίνουν στην διαμήρα, προ όχι, αλλά είχαν στρέψει πραγματικά σε ένα, σε ένα λάθο δρόμο ε, ε, όλο τον ΟΠΕΚΕΠ. Και αν πείτε και εσύ τι κάνει, Φεωρή δεν είσαι υπεύθυνο. Σα απαντώ αμέσω όμω. Ναι, ζήτησατε και την παρέτηση Άκριβος. του Πρόεδρου. Εγώ ζήτησα την παρέτηση έγινε. όλου του Συμβουλίου. Παρατήθηκαν όλοι Εκτός πλην του Πρόεδρου, ο οποίο ε, δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει τέλο του χρόνου. Γιατί αλήθεια, μα γιατί πολύ απλά ήθελε να, να ωρεοποιήσει μια κατάσταση και να προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο, να αγοράσει χρόνο. Έγιναν μερικέ βελτιώσει. Όμω δεν με ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Άρα το αίτημα για παρέτηση εδώ και τώρα. Παραμένει διότι αυτή η κατάσταση δεν με αντιπροσωπεύει. Δεν τον επέλεξα εγώ. Δεν είναι επιλογή μου. Δεν έχω καμία διάθεση να τον υπερασπιστώ. Mm -hmm. Δεν έχω καμία διάθεση να τον χαϊδέψω. Ούτε να κρύψω το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα σοβαρότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και συνέπεια. Γι' αυτό το λόγο και δεσμεύτηκα την πρώτη στιγμή, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι αμέσω με την αποχώρησή του ξεκινάμε να χτίζουμε ένα οργανισμό σωστό. Σωστό τι σημαίνει, με ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα, πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα είναι σε εισαγωγικά, με τι περιφερειακέ υπηρεσίε του ΟΠΕΚΕΠ, αφενό και αφετέρου θα λειτουργεί απολύτω συναρμονισμένα με αυτά που η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μα υποδεικνύει πολύ σωστά, αλλά δεν τα έχουμε κάνει. και θα λειτουργεί καθαρά και μόνο για τα συμφέροντα και των δικαιούχων των ενισχύσεων, αγροτών χτινοτρόφων. Οτιδήποτε άλλο δεν με αφορά. Θα λειτουργεί με συνέπεια, θα λειτουργεί με διαφάνεια, θα λειτουργεί με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεση επικοινωνία και διασταύρωση πληροφοριών για τον κάθε δικαιούχο. Είναι σωστά. Έπρεπε να πάρω κάτι παραπάνω, πάρω κάτι παρακάτω. Και το πιο σημαντικό, θα κλείσουμε υποθέσει που στέκουν από το 2015. Δεν, μας, δεν είμαι περήφανο, ίσα ίσα μάλιστα είστε πολύ θυμωμένο για αυτή την κατάσταση. Με ε, περιπτώσει οι οποίε στέκουν από το 2015, το 2015 που ενώ 2015, έχουν τελεσυδικήσει. Προσέξτε, που ενώ έχουν τελεσυδικήσει οι άνθρωποι πήγαν στα δικαστήρια, κέρδισαν, δικαιώθηκαν. Δεν έχουν πληρωθεί τα ακόμη. χρήματα παραμένουν γιατί είναι ευρωπαϊκά ε, εκείνη στο ε, Ταμείο τη Πυραιό και δεν έχουν καταβληθεί. Για ποιο λόγο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι κράτο δικαίου και γι' αυτό το λόγο είμαι βαθιά ενοχλημένο. Περιμένω να απομακρυνθεί το συντομότερο, έχει πει μέχρι τέλο του χρόνου, για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και επειδή τρία είναι τα κορυφαία ζητήματα που στην ουσία απασχολούν του αγρότες, αγρότε, και αλλιεί και μελισσοκόμου του τόπου μα, τη χώρα μα, mm. το νερό, που σπάνιοι το συζητούν. Εγώ το βάζω όμω γιατί είναι το πρώτο το κυρίαρχο, ο ΕΛΓΑ και ο ΠΚΠ. Mm. Και με τα τρία ζητήματα έχουμε δημιουργήσει ήδη ε, τις τι προποθέσει. Πρώτον, με το νερό για την Κρήτη. Να θυμίσω ότι και χθε είχαμε μια ε, ε, τηλεδιάσκεψη με τον ε, κύριο ε, Αρναουτάκη, με τον εκπρόσωπο τη Ολλανδική Εταιρεία, με αρκετού εμπλεκομένου έτσι ώστε να, να επισπεύσουμε με κάθε τρόπο την ολοκλήρωση του master plan για να μα υποδείξει τρόπου σωστή διαχείριση του νερού μα, του φυσικού αγαθού που μα στέλνει ο Θεό, που από το νερό που διαθέτουμε το 87-88% πάει για άρδρευση. Πάει, πώ πάει, και το υπόλοιπο που πάει στη θάλασσα βεβαίω, έτσι. Ε, να δούμε με ποιο τρόπο, τι εγκυβερνητικά έργα έχουμε ή πρέπει να κάνουμε ακόμα στον, στον τόπο μα και τέλο πώ θα θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά την Κρήτη. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ. Με τον ΕΛΓΑ έχουμε προχωρήσει μετά από 25 χρόνια, μετά από 25 χρόνια ε, τον νέο κανονισμό που έχουμε κεντήσει για τι τελευταίε νομικέ λεπτομέρειε για να βγει σε διαβούλευση ένα κανονισμό, ένα ασφαλιστικό φορέα που θα είναι σύγχρονο και θα αγκαλιάζει πραγματικά τον αγρότη. Αν το είναι δυνατότητα να επιλέγει ε, πέρα από το υποχρεωτικό, θα έχει άλλα δύο επίπεδα που θα έχει επιλογέ περισσότερου κινδύνου Περισσότερε ασθένειε, περισσότερα περιστατικά δηλαδή που θα μπορεί να ασφαλιστεί και να είναι περισσότερο ήσυχο και ήρεμο γιατί η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη βεβαιότητα. Και τέλο, ο ΟΠΕΚΕΠ που έχουμε κάνει μια σειρά κινήσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον των εταιρεών που συντονίζονταν με τον, τον ΟΠΕΚΕΠ. Σήμερα εταιρείε όπω ΓΕΑ, Επιχειρήν, Γκογνητέα, Νορυπάμπλικ, Νουροπάμπλικ, έχουν μπει σε μια λογική πλέον τεχνικού συμβούλου και όχι κουμανταδόρου μέσα στον ΟΠΕΚ, όπω ήταν μέχρι πρώτη. Mm. Λέω τα πράγματα με το όνομά του και όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν ότι πολύ καλά την πραγματικότητα που περιγράφω αυτή την ώρα. Έχουν μπει σε μια λογική πλέον συνεργασία όπω πρέπει με τον ΟΠΕΚ και με το Υπουργείο. Δεν είμαστε υποχείρια κανενό, καμιά εταιρεία και δεν είμαστε διατεθειμένοι να σκύψουμε ή να γονατίσουμε ή να κάνουμε πίσω σε συμφέροντα και σε απειλέ και σε διαφόρου εκβιασμού που κατά ξέρουμε πολύ καλά του κατά το παρελθόν είχαν επιτυχημένα κάνει. Έχει λοιπόν μια σοβαρή δουλειά ε, σε αυτό το επίπεδο. Μένει το άλλο μισό μέρο αυτή τη δουλειά που ακούσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουμε ένα σωστό σύγχρονο Πάντως, ε, οργανισμό. Πάντω, ο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ, είναι το μαύρο πρόβατο αυτή πέρα τη στιγμή πέρα, για του πέρα, παραγωγού. Πέρα, πέρα, είναι πέρα, ξεκάθαρο και πέρα. τα μηνύματα και το ρεπορτάζ του. Ωστόσο, λέει, ό, συνεχώς... να σα πω κάτι. Το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη δεν είναι μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι και ο Εργοδίμητρα, που αλλάξατε προσφάντω ε, διοίκηση και έχουμε και κριτικό, ε, κριτικό μέρο τη διοίκηση τον του Τοβιδάκη, αντιπρόεδρο, με αυξημένε αρμοδιότητε και ευθύνε. Ένα επίση πυλώνα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη Τροφίμων. Έχουμε ένα μεγάλο μέρο που έχει να κάνει με τον ΕΦΕΤ, την επιλογή των προϊόντων και εκεί ετοιμάζουμε τον έλεγχο των προϊόντων τη ποιότητα των προϊόντων, που και εκεί ετοιμάζουμε σύντομα ένα ωραίο σχέδιο νόμου που πραγματικά θα ισχυροποιεί και θα βάζει περισσότερου κανόνε και ελεκτικού μηχανισμού ισχυρού στην αγορά. Έχουμε την εκπαίδευση. Mm -hmm. Έχουμε την έρευνα. Υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο δράση στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη Τροφίμων. Είναι ένα πολύ ισχυρό, πολυεπίπεδο Υπουργείο. Είμαι χαρούμενος που, που μου εμπιστεύτηκε το Υπουργείο αυτό ο Πρωθυπουργός, ε, αυτό το Υπουργείο Πρωθυπουργό. Είμαι χαρούμενο που εργάζομαι και ε, ω πρώτο, ο πρώτο υπουργό, κριτικό υπουργό στο τιμόνι του Υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξη, θέλω να όσοι μα παρακολουθούν από του συντοπίτε μα, αγρότε, κτηνοτρόφου, αλληλεί και μελισσοκόμου, να ξέρουν ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Δεν θα κάνω πίσω σε κανού ε, τις πιέση. Mm -hmm. Έχω αποδείξει ότι δεν γονετίζω τι πίεσει. Θέλω το χρόνο μου, είναι αυτονόητο. Μέσα σε 4-5 μήνε δεν γίνεται να διορθώσει όλα τα κακοσχήματα, είτε σε ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε σε ΑΛΓΑ, είτε σε Ελγό Δήμητρα, είτε σε επίπεδο ξηρού νερού. Που το νερό παρεπτόντω από το 1968 είναι το πλαίσιο που λειτουργούν όλοι το έβγαβε σε όλη την Ελλάδα. Ε, δεν γίνεται, δεν είμαι μάγο. Αλλά σίγουρα όμω η δουλειά που έχουμε ρίξει. Με δεδομένο ότι είχαμε και τον Εύωρο, αλλά κυρίω στη Θεσσαλία, mm -hmm. που μα πήγε εκεί πάρα πολύ πίσω, ε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει μια δουλειά. Όσοι εμπλέκονται, αντιλαμβάνονται την εξέλιξη του έργου μα σε όλα τα πεδία που περιέγραψα, ε, το οποίο στέλνω μηνύματα, συνέπεια. Εγώ τι λέω, το εννοώ. Και ό,τι, ότι εννοώ, δεκτώ. το παλεύω μέχρι τελευταία γιατί θέλω να το υλοποιήσω. Θέλω να κοιτάζω τον κόσμο δεκτώ, στα δεκτώ, μάτια. Κύριε, να, να καταλάβουμε, να, να, να θεωρήσουμε ότι σηκώνεται λοιπόν μανίκια και με δεδομένο ότι έχουμε το 2025 και μια αναθεώρηση τη κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί για τη νέα ΚΑΠ είναι πολλοί παραγωγοί οι οποίοι λένε ότι ευθύνεται ο τρόπο που χειριστήκαμε τη νέα ΚΑΠ και ένα μεγάλο κομμάτι των παραφωνιών τα οποία βλέπουμε σήμερα. Θέλετε τα οικολογικά σχήματα, θέλετε οι αλλαγέ που ενδεχομένω και πολλοί παραγωγοί δεν έχουν ενημερωθεί προχωρήσουμε σε αναθεώρηση Ακούστε, και με προτάσει τέτοιε που θα είναι προ όφελο του Πολύ καθαρή. Την, 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 τη Σούσου ΚΑΠ, την, περίοδο τούτη τέλο πάντων που διανύουμε, τη διαπραγματεύτηκε ο, ο κύριο Λιβανό με τον κύριο Δεν έχετε πολλά πειρά αυτή την ώρα. Με, δεν, σας δεν το σχολιάζω. Το, Εγώ σα γιατί έχουμε συνέχεια αυτή τη κυβέρνηση. Δεν, το είναι, το δεν είμαι, δεν κάτι άλλο. Ναι, ναι. Βορύδη, Λιβανό, Γιωργαντά και τώρα είναι ο Βιενάκη. Ναι. Κυβέρνηση Κυριάκου είμαστε. Δεν είναι κάτι άλλο. Το διαπραγματεύτηκε λοιπόν τότε ο ο Λιβανό. Μάλιστα. Ε, ήταν και, και όλα αυτά που έγιναν, έγινε και με τις υποδείξει της κοινότητα που υπήρχε μια φιλοσοφία, μια λογική μεταφορά πόρων, κυρίως στον πυλώνα 2, ότι αφορά κυρίως τις υποδομές και τα έργα. Mm -hmm. Ένα μέρος όμως ήταν και μια λογική που αναπτύχθηκε από τους συνεργάτε του κ. Ιβανού που δούλεψαν για, αυτή την, για αυτό το πλαίσιο. Σηκώνει αλλαγέ. Ναι. Κάποιε λίγε βελτιώσει ναι για το 2024. Mm -hmm. Μπορούμε να τις κάνουμε μας. Όχι, τι κάνουμε μόνοι μα. Όχι, διότι ό,τι κάνουμε και ό,τι δουλεύουμε για δηλαδή, να καταθέσουμε, έχω ήδη κάνει τι πρώτε συνεννήσει με την κοινότητα. Πρέπει να είναι στοχευμένο, τεκμηριωμένο και να τύχουμε τη εγκρίσεω τη κοινότητα και των αρμοδίων οργάνων. Mm -hmm. Άρα λοιπόν το 2024 θα περιμένουμε κάποιε βελτιώσει. Το, το μεγάλο ε, κενό είναι ότι 236 εκατομμύρια είναι λιγότερα στον πυλώνα 1 που είναι οι άμεσε ενισχύσει στου αγρότε μα. Εκεί θα πετύχουμε να, να μειώσουμε το ποσό αυτό, να έχουμε λέει το 24 κάτι παραπάνω. Αυτό θα επιδιώξουμε και ένα εξορθολογισμό και των αξώνων που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Υπάρχουν μέσα ε, ε, πλαίσια που μπορούμε να αλλάξουμε ώστε κατηγορίες να γίνει μια διανομή. Ναι, σε κάποια σημεία είναι μικρό το πεδίο της αντίδρασης που έχουμε, πολύ απλά, αλλά θα το εξαντλήσουμε. Mm -hmm. Θα το εξαντλήσουμε διότι καταλαβαίνω τα λάθη, τα ζώ πλέον, τα ζω από πρώτο χέρι, όμω όλα αυτά που, που θα κάνουμε, θέλουν να έχουν άμεση σχέση και με την σωστή καταγραφή, διότι θα σα πω και μια ακόμα αλήθεια. Ναι. Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία των 650.000 αγροτών κτηνοτρόφων τη χώρα μα τα διαθέτουμε, Όχι είναι η απάντηση. Μα θα πείτε το, τι είναι αυτά που λέει, Όχι, ναι, όχι, δεν τα διαθέτουμε. Τα έχει δυστυχώ ιδιωτική εταιρεία για επιχειρήν. Με τι ευλογίε πολλών προηγούμενων διοικήσεων. Mm -hmm. Με βρίσκει αντίθετο πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Όπω τα ακούτε. Το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει ό,τι διαθέτει είναι απαρχαιωμένο και δυστυχώ δεν μου δίδει την εικόνα που θα πρέπει να έχουμε ώστε να κάνουμε σχεδιασμό τέτοιο, ώστε να μιλάμε, να ξέρουμε τι μα γίνεται και να απαιτούμε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, έχουμε μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη να κάνουμε. Mm -hmm. Θα την κάνουμε σωστά, διότι αυτή η δουλειά είναι δουλειά βάση, θεμέλιο. Για να έχουμε έναν οργανισμό καλύτερο. Για να μπορέσουμε να, κάνουμε, να εξαντλήσουμε ό,τι περιθώρια βελτίωση έχουμε στην, το, το 24 στην ΚΑΠ που διανύουμε, για να έχουμε βελτιώσει εσωτερικά στι κατηγορίε και όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία σα στέθηκαν εσά ή στέθηκαν σε, 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 σε καθημερινή βάση και σε μένα. Δεν, δεν ε, 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 παραλογίζεται ο κόσμο. Προσέξτε. Ε, 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 δεν λέω ότι μα τι είναι αυτά που λένε τώρα, υπερβάλλουν οι αγρότε. Όχι, υπάρχει αγωνία. Υπάρχει μια έλλειψη προγραμματισμού, μια έλλειψη ενημέρωση. Δεν εννοείται να μην ξέρει αν θα πάρει, αν να διασταυρώσει έστω και αυτά που, 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 πήρε. Είναι σωστά. Μήπω ναι, έχει γίνει κάποιο λάθο. Είναι, είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Είναι αναφέρετο δικαίωμα. Του, του, του αγρότη. Και σε μια χρονιά που δεν έχει πάει κανένα. Είναι αναφέρει το, το δικαίωμα. Το Καλή, κακή χρονιά, ένα παραπάνω τώρα. Αλλά ό, είναι αναφέρει το δικαίωμα του να μπορεί να επικοινωνεί, να παίρνει απάντηση. Καλή, κακή, κουτσή στραβή, ανάποδη, θέλω αλλά να ξέρει. Απάντηση. Δικαιούστε, κυρία Σφακιανάκη. Δεν δικαιούστε γι' αυτό το λόγο. Τέλο. Όλα αυτά θέλουν τον χρόνο να στηθούν και θα στηθούν. Mm -hmm. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Mm -hmm. Θα γίνει οργανισμό ο οποίο θα λειτουργεί δηλαδή. με κανόνε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι να ξεβολευτούν. Σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να, να δουν τα πράγματα σε, σε, σε πραγματική διάσταση. Mm -hmm. Δηλαδή και κάποιοι που κατά διαστήματα είχαν καταγραφεί να παίρνουν εισπράττουν επιδοτήσει ανεξέλεγκτα ε, θα μπουν θα σε κανόνε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Mm -hmm. Θα έχουμε άλλο είδου μουρμούρα τότε, αλλά δεν πειράζει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και να, υπάρχει, να είναι το σύνολο των αγροτών ικανοποιημένο ότι τουλάχιστον ό,τι γίνεται είναι σωστό, είναι με διαφανή τρόπο, είναι με συνεπή τρόπο, δηλαδή ξέρουμε ότι τάτου του θα έχουμε ενημέρωση έστω ότι θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά. Ε εκεί θέλω να φτάσω αυτόν τον οργανισμό. Και ξεκινάμε πολύ χαμηλά, ως πάρα πολύ χαμηλά. Mm -hmm. Αλλά ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, Γι' αυτό το λόγο συνέπεια... ξεκινάμε αμέσω, αμέσως με την απομάκρυνση του κυρίου Σιμανδράκου, το χτίσιμο. Και το ερώτημα, γιατί δεν το διώχνει. Δεν μπορώ να το διώξω. <συσίλιο> καθαρά και ωραία. Δεν μπορώ να το διώξω, διότι ο κύριο Σιμανδράκο έχει μπει με τη διαδικασία του το ΑΣΕΠ. Σεπ, κάτι δε το οποίο δε δεν δε 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 είμαι σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά γενικεύθηκε με τον τελευταίο νόμο τη Χιρέα Χεραμέο. Και μα λέει πόσο ωραία μπορούμε να επιλέξουμε με ωραίο τρόπο του άξιου, αλλά δεν μα λέει πόσο του ανάξιου μπορούμε να του απομακρύνουμε με τρόπο άμεσο από την ώρα που αποδειγμένα δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Και ναι, ο κύριο Σιμανδράκο δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Διότι αν είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Σήμερα θα συζητάγαμε για μικροβελτιώσει, για μικροπροβλήματα. Τώρα συζητάμε για ζωτική ε, στη λειτουργία του οργανισμού προβλήματα. Και δεν διαχειρίζεται ένα και δύο εκατομμύρια. Διαχειρίζεται το ΠΚΠ 2,8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ε, είναι μεγάλο το νούμερο. Mm -hmm. Για όλου αυτού του λόγου λοιπόν, ε, όπω έχει δεσμευτεί, τέλο του χρόνου απομακρύνεται και αμέσω μετά ξεκινάμε τη διαδικασία του χτισήματο. Ξέρω ότι θα οι συντοπίτε μα να είναι όλα έτοιμα χθε. Ε, δεν γίνεται χθε. Η συντοπίτε μα, κύριε Υπουργέ, κύριε Βιενάκη, ξέρετε ότι και όλοι οι παραγωγοί σε ολόκληρη την χώρα σίγουρα ήθελαν να δουν σήμερα τι πιστώσει στου λογαριασμού του και να φέρουμε φυσικά και στις άλλε α, στα άλλα τραπεζικά ιδρύματα που θα τα δουν μετά τα Χριστούγεννα και κατανοείται βέβαια και την αγωνία και την ε, το, το είπατε Άλλημα. και είμαι. άλλωστε ήταν ξεκάθαρη και η θέση σα για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Τελευταίο ερώτημα ό,τι έχει να κάνει με τι επιδοτήσει, γιατί θέλω να προχωρήσουμε λίγο και στο κομμάτι τη διαχείριση του, του νερού, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου και εδώ στην Κρήτη για τα ήταν βοσκοτόπια, τα οποία είχαν δικαιώματα μέχρι βοσκοτόπια. το 2022. Ωραία κουβέντα. Ξέρετε από πότε ξεκινάει η ιστορία με τα σχέδια βόσκηση. Δηλαδή τα βοσκοτόπια που είναι ένα μεγάλο κεφάλι Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Αυτό έχει μια ουρά πίσω. Είχαν κατοχυρώσει δικαιώματα. Όπα, όμως. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτό. Εσεί βλέπετε το δέντρο. Εγώ σα λέω το δάσο που είναι μεγάλο. Mm -hmm. Στην Ελλάδα ξεκίνησε η συζήτηση το 2011 για τα σχέδια βόσκηση. Για τα βοσκοτόπια δηλαδή που έπρεπε η, χώρα μα να προσδιορίσει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τιμωρηθεί. Με πρόστιμο παρακαλώ. Ναι. Και γιατί δεν το κάναμε, ε, και έγινε τίποτα από τότε, μάλιστα. Το 2011 ξεκίνησε η συζήτηση, το επέβαλε η κοινότητα. Το 2016 υπήρξε η αναμοθέτηση. Κάπου τότε το παρέλαβαν να το τρέξουν οι περιφέρειε τη χώρα μα. Ε, μάλιστα, κάποιε μέσα αποποιήθηκαν την, την ευθύνη, λένε δεν θέλουμε να το τρέξουμε εμεί, κυρίω μεγάλε κεντρικέ περιφέρειε. Ε, κάποιε άλλε λένε ναι, πήραν και τα χρήματα από το Υπουργείο, από τι εκάστοτε του Υπουργείου Αγροτή Ανάπτυξη και Τροφίμων. Ε, και μόλις δύο έτρεξαν το πρόγραμμα αυτό, ε, Υπήρου και ε, Δυτικής Μακεδονίας. Γι' αυτό λοιπόν δεσμεύτηκα και στο νομοσχέδιο που βγαίνει σήμερα ναι. σε διαβούλευση του Υπουργείου Αγρότης <laughs> Ανάπτυξης και Τροφίμου, στο νομοσχέδιό μας, περιλαμβάνει μέσα και διάταξη που πλέον όλα αυτά τα σχέδια βόσησης περιέχονται στην κυριότητα της κεντρικής διοικήσεως για να τα τρέξουμε όπως πρέπει. Είναι επιβεβλημένο να έχουμε σχέδια συγκεκριμένα όπου θα ξέρει ο καθένας τι μπορεί να κάνει, πώς πρέπει να τα αναπτύξει. Αυτό να ξέρετε, θα ίσω αποτέλεσμα τη βελτίωση αυτού που τώρα θίγεται. Mm -hmm. Άρα δεν είναι μονάχα αυτό που περιγράφεται. Είναι μια ουρά πραγμάτων, τα οποία όμω είναι ντόμινο. Και επειδή λοιπόν κάποιοι δεν τόνισαν αυτό. Πρέπει να βάλουμε πιο το ξεκάθαρο κάνουν, λοιπόν, πλαίσιο στη διαχείριση του κότου όπω Και, και, και χώρα. γι' αυτό η κοινότητα μα επιπλήττει. Αλλά δεν μα επιπλήττει απλώ το προφορικό. Έχουμε πρόστιμα. Α μου επιτρέψετε να μην πω νούμερα, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλα. Και τι σημαίνει πρόστιμο. Σημαίνει περικοπή ενισχύσεων. Δηλαδή μείωση ακόμα περισσότερο των, 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 ε, των επιδοτήσεων, εάν δεν συμμορφωθούμε. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και ξέρω πολύ καλά τι ανέλαβα αναλαμβάνοντα το συγκεκριμένο Υπουργείο. Αλλά να σα πω και κάτι. Αν δεν τα κάνουμε τώρα, θεωρώ πω πολλά πράγματα θα αργήσουν να συμβούν. Αν πείτε γιατί είσαι ο πιο θαραλέο από όλου, Όχι, απλά είμαι αποφασισμένο. Υπάρχει μια ξεκάθαρη δουλειά από τον Πρωθυπουργό. Σπάσε αυγά που χρειαστεί και κάνει τη δουλειά όπω ξέρει. Και αντιλαμβάνομαι και τι δυσκολίε και του κινδύνου. Και ξέρω πολύ καλά και από το προηγούμενο Υπουργείο ότι εφόσον είναι να κάνω κάτι σωστό, θα το κάνω και θα το πάω μέχρι τέλο. Ακόμα και αν χρειαστεί να κάποιοι. Λοιπόν, τα σχέδια της είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι θεμελιώδε. Όχι μόνο επειδή η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζητά και μα έχει επιπλήξει και με οικονομικά πρόστιμα, αλλά επειδή είναι πραγματικά αναγκαίο να ξέρουμε τα σίκα-σίκα και σκάφη-σκάφη. Για να υπάρχει μια τάξη και όχι η απόλυτη αναρχία που υπάρχει σε επίπεδο χώρα. Ε, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά όμω θέλω ε, την είδηση για το ζωστό χρήμα πέρα των επιδοτήσεων, το οποίο η... φεύγει σήμερα από το Υπουργείο. Η είδηση σε τοπικό-τοπικό επίπεδο είναι και κάτι άλλο που, που επιβεβαιώνει και, την και τη συνέπεια αυτών που είχα πει και την τήρηση των λόγων μου. Mm -hmm. Απέναντι στου περίπου 1.100 δικαιούχου, μάλλον στου δικαιούχου των 1.100 ακινήτων στην Πλακιώτησα, όπου μετά από 8-9 χρόνια περίπου, ε, εισέπραξαν στου λογαριασμού του ε, χθε και σήμερα περίπου τα 10 εκατομμύρια. 8-9 χρόνια περίμεναν να εισπράξουν τα χρήματα αυτά. Βάλαμε πλάτη, mm -hmm. τρέξαμε, βάλαμε τα δύο πόδια στου υπηρεσιακού, στη ΔΟΗ. Αλλά και στων παρακαταστικών και δανείων, γιατί έπρεπε να ελεγχθούν τα πάντα. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτε, ποιοι είναι οι κληρονόμοι, γιατί έχουμε και θανάτου, τίτλου τα πάντα, μήπω είναι διπλά, τριπλά δηλωμένα. Και τελικά 1100 ακίνητα, με σειρά ιδιοκτητών, κληρονόμων και εκεί, εισπράττει 10 εκατομμύρια. Και αναφέρομαι στην πλατιόντισα, στο φράγμα, ένα έργο το οποίο επανεργοποιήθηκε. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη και του Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη ναι. Τροφίμων και το τέλο του 2024 δεσμευτικά θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίε. Άρα λοιπόν, συζητάμε για ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο για χρήματα που περίμεναν 8 και 9 χρόνια δικαιούχοι από την ιδιοκτήτη κληρονόμη τη ευρύτερη περιοχή. Ε, πλέον είναι στα πορτοφόλια του και το έργο τρέχει. Είμαι πολύ περήφανο για αυτή την εξέλιξη. Όπω επίση είμαι περήφανο για ένα άλλο έργο, το οποίο χθε, και, ναι. και αυτό είναι η είδηση, όπου χθε. Στην πρώτη σύσκεψη που είχαμε με τον νέο Δήμαρχο Ηρακλείο, τον κύριο Καλοκαιρινό, με τον νέο αντιδήμαρχο αρμόδιο για τον πρωτογενή τομέα, Ιρακλείου αντιδήμαρχο, τον κύριο Χερέτη, φυσικά με τον Περιφερειάρχη Κρήτη, τον κύριο Νίνο και στελέχη του ΟΑΚ και την Ολλανδική Εταιρεία, αποφασίσαμε και είδαμε και τα τέσσερα κομβικά εγκυβελτικά έργα που αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Το ένα εξ αυτών είναι σε εξαιρετικά όριμη κατάσταση, μελετητικά πάντοτε. Με αποτέλεσμα, με κάτι μικρομελέτε που θα πρέπει να γίνουν για να επικαιροποιηθεί το έργο αυτό, και να φέρουμε στο φράγμα Λαδούκου, θα είμαστε σε θέση σύντομα να ανακοινώσουμε την ένταξή του στο χρηματοδοτικό ε, ε, μηχανισμό που διαθέτει το Υπουργείο μα. Περίπου των 5 και πλέον εκατομμυρίων. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για το Ηράκλειο και για την πόλη του Ηράκλειου, αλλά και για το νομό και για την Κρήτη συνολικότερα. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα κάνουμε το σωστό. Είναι προτεραιότητά μα ο τόπο μα και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστούμε. Αλλά όλα θα τρέξουν γρηγορότερα. Και να, να σα το, σας το βεβαιώνω, γιατί πραγματικά το αγαπούμε αυτό που κάνουμε και η συνεργασία με όλου του είναι προτεραιότητα. Και ένα τελευταίο, η Γεωργική Σχολή Μεσαρά είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί το Γενάρη ξεκινούν οι εργασίε, λοιπόν. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ και για τι ειδήσει και που ήσασταν μαζί μα. Να είστε μας. καλά. Καλέ γιορτέ, Καλά Χριστούγεννα.